Συγκεκριμένα σήμερα σας καλέσαμε για να σας ενημερώσουμε για την έκθεση αντιφασιστικής γελιογραφίας που διοργανώνει η Αντιφασιστική Πρωτοβουλία Καβάλας με τίτλο «Το γέλιο βλάπτει σοβαρά το φασισμό» το τριήμερο 28 Οκτωβρίου έως 2 Μαρτίου στη Δημοτική Καπναποθήκη Καβάλας, στην πλατεία Καπνεργάτη. Η απόφασή μας να διοργανώσουμε μια έκθεση γελιογραφίας σε σχέση με τον φασισμό προέκυψε από τη διαπίστωση ότι ενώ ο φασισμός και ο ναζισμός εσωμάτωναν και εσωματώνουν μέσα τους στο γελίο, αρκεί να θυμηθούμε τις ομιλίες και τις γκριμάτσες του Μουσολίνη, του Χίτλερ, αλλά και των σύγχρονων νοσταλγών τους, ωστόσο το γέλιο, το αυθόρμητο γέλιο, η χαρά της ζωής, έλειπε και λείπει από αυτούς που εστερνίζονται τα ιδεολογήματα αυτά. Και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, καθώς η ουσία της φασιστικής και ναζιστικής ιδεολογίας είναι η άρνηση της ζωής, η καταδίκη στην εξόντωση όσων δεν υπακούν στα πρότυπα. Ο στόχος ποικίλει ανάλογα με την εποχή. Το μοτίβο όμως εξόντωσης ιστορικά ξεκινά με τους Εβραίους, σήμερα με τους μετανάστες και τους ομοφυλόφιλους. Συνεχίζει με όσους αμφισβητούν το σύστημα, αριστερούς, αναρχικούς, απλά συνειδητοποιημένους πολίτες και τελειώνει με όσους τολμούν να μην είναι ταυτισμένοι με την φασιστική ιδεολογία. Το γέλιο λοιπόν βλάπτει σοβαρά το φασισμό, όπως πράττει και η αλληλεγγύη που ενώνει τους ανθρώπους και μας βοηθά να ξεπεράσουμε αυτές τις δύσκολες ώρες στην κρίση. Όχι στρεφόμενοι ο ένας εναντίον των άλλων όπως επιδιώκουν οι φασίστες, αλλά στηρίζοντας ο ένας τον άλλον. Το γέλιο είναι η αυθόρμητη απάντηση και συνοδεύει τον αγώνα μας απέναντι σε φασιστικά μορφώματα όπως η Χρυσή Αυγή, αλλά και απέναντι στην ακραία, αντιδημοκρατική, αντικοινωνική και συχνά φασίζουσα πολιτική που ασκεί τρικομματική κυβέρνηση και οδηγεί την κοινωνία σε διάλυση και κανιβαλισμό. Θα ήθελα να προσθέσω λίγα λόγια για την Αντιφασιστική Πρωτοβουλία Καβάλας, που ξεκίνησε τη δράση της πέρυσι τον Ιούλιο, διοργανώνοντας το Αντιφασιστικό Διήμερο Φεστιβάλ. Η Αντιφασιστική Πρωτοβουλία Καβάλας είναι μια ανοιχτή πρωτοβουλία πολιτών που αποφάσισαν να αντισταθούν στην άνοδο της νεοφασιστικής ιδεολογίας και πρακτικής τα τελευταία χρόνια. Και μιλάμε για άνοδο, καθώς το φαινόμενο αυτό δυστυχώς ποτέ δεν έλειψε από τον τόπο μας από τότε που πρωτοεμφανίστηκε οργανωμένα στα χρόνια του Μεταξά. Συνεχίστηκε με τις γερμανόδουλες συμμορίες της κατοχής που υπηρέτησαν και τους νέους αφεντάδες μετά την απελευθέρωση. Τη σκυτάλη έλαβαν οι παρακρατικές συμμορίες που δολοφόνησαν το Λαμπράκι με αποκορύφωμα το στρατιωτικό καθεστώς της Χούντας που δολοφόνησε, βασάνισε και έστειλε στην εξορία χιλιάδες Έλληνες και Ελληνίδες. Και στη μεταπολίτευση όμως δεν έλειψαν οι νεοφασιστικές οργανώσεις, στέλεχος των οποίων υπήρξε και νυν βουλευτής της συγκυβέρνησης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος σήμερα, ο άνθρωπος με τους Σεκούρι χθες. Σήμερα οι οργανώσεις που υπηρετούν τον φασισμό έχουν πολλαπλασιαστεί και δυναμώσει. Και δεν αναφερόμαστε μόνο στη γνωστή νεοναζιστική συμμορία, αλλά και σε άλλες κινήσεις που ενδεδειμένες με την προβιά του δίθεν πατριωτισμού στάζουν το φαρμάκι της μυσαλλοδοξίας και του ρατσισμού. Πρόσφατα, μάλιστα, στην πόλη μας οργάνωσαν και μια ρατσιστική διαμαρτυρία για τον ρατσισμό εναντίον των Ελλήνων. Θα θέλαμε να συγχαρούμε τους διοργανωτές αυτής της κίνησης, αλλά δυστυχώς καταλάβαμε ότι μάλλον μπέρδεψαν την έννοια του ρατσισμού. Ο ρατσισμός χωρίζει τους ανθρώπους σε λευκούς και μαύρους, δες apartheid, σε Έλληνες και ξένους, δες στρατόπεδας κράτησης, σε εμάς και τους άλλους και δεν λέει κουβέντα για πλούσιους και φτωχούς. Ενώ ο αντιρατσισμός ενώνει τους ανθρώπους, αυτούς που έχουν υποστεί όλα τα δεινά της κρίσης, εργάτες, υπαλλήλους, αγρότες, αυτοαπασχολούμενους, Έλληνες και μετανάστες, και τους δείχνει ότι μόνο με αντίσταση και αλληλεγγύη μπορούν να ξεπεράσουν αυτή την κρίση και το σύστημα που τη γεννά.